δυο χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου το θέατρο γνώρισε μεγάλες δόξες, όχι μόνο στην πρωτεύουσα που το Εθνικό Θέατρο και το Ελεύθερο γέμιζαν ασφυκτικά κάθε βράδυ, αλλά και στην επαρχία με τους περιοδεύοντες θεάσους. Ένα σωρό τέτοιοι θείασοι όργωναν την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Άλλοτε περιοποίης και άλλοτε αμφιβόλου ποιότητας. Τα περίφημα μπουλούκια. Κέφι και τραγούδι, απόψε θα το κάψουμε μαζί το πελεκούδι. Γεια σας. Απόψε στις 8, για δυο κεφάδες ώρες, θα δείτε πλούσιο βαριέτε και τη ζωζότη φλόρες. Τη ζωζότη φλόρες. Είχε ξαναέλθει στην πολύ μας παλιά. Έλα, πάμε, πάμε, θέλω να τις μιλήσω. Μαμά, δεν είναι της τάξης μας να μιλάμε σε θεατρίνες. Πάμε, σου λέω. Κυρία Ζωζό, κυρία Ζωζό, καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Ξέρετε, έχω πολλές αναμνήσεις από εσάς, γιατί την πρώτη φορά που με πήγε στο θέατρο ο πατέρας μου, κοριτσάκι εγώ, εσείς πρωταγωνιστούσατε. Άι μόρι, πόρες κοριτσάκια ήσασταν όταν με πρωτοείδατε. Σε αυτή τη χώρα μόνο εγώ και η Ακρόπολη μεγαλώνουμε, όχι να ξέρω δηλαδή. Άκουσε κυρά μου, να έρθείτε το βράδυ στο θέατρο να διαπιστώσετε ποια διατηρείτε ακόμα κοριτσάκι. Και όμως συγχύστηκα πολύ. Πάμε, σε παρακαλώ. Πάμε, παιδιά. Βιτ, βιτ, βιτ. Το βράδυ απόψε στι 8. Ήθελε να τα ακούσει. Δεν μου λε, αυτό δίπλα τη ποιο είναι? Ο Μηνωτή. Ο Μηνωτή. Να την πάρει, Σωτηράκη. Να την πάρει να τελειώνουμε. Όχι πως αν έμενε ελεύθερη υπήρχε περίπτωση να καταλήξει μαζί μου, αλλά μήπως έτσι την ξεριζώσω από την καρδιά μου, όπως ξεριζώνουμε τα ζυζάνια από τα φυτά για να ανασάνουνε. Με πνίγει αυτός ο έρωτος, Σωτηράκη. Με πνίγει. Παρακαλώ. Περάστε. Μας ζητήσατε? Μάλιστα. Καθίστε αμφότεροι. Πότε σκοπεύετε να αναγγείλετε τους αραβώνες σας? Την αναγγείλουμε, λέει. Δεν ακούσατε δυσποινής? Πότε θα αναγγείλετε τους αραβώνες σας, λέω. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για κάτι τέτοιο. Αυτό ακριβώς φοβόμουν. Στα πλαίσια αυτού του μποέμ που πρεσβεύετε, θα συνεχίσετε να ταραβερίζεστε ανεπισήμως.
Αυτό όμως επειδή είστε καθηγητές του Τελειανίου Παρθενογωγείου, δεν μπορώ να το επιτρέψω. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να ζητήσω σε γάμο τη Δεσποινίδα Μανδρά. Αυτό μάλιστα είναι που θέλω. Εγώ πάλι πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε. Τον είδατε όμως, Δεσποινής. Μπορεί να μην το βαφτίσατε, πάντως τον είδατε. Σας παρακαλώ! Εγώ σας παρακαλώ να φερθείτε όπως αρμόζει σε μία παιδαγωγό. Δώστε το καλό παράδειγμα. Ναι, δεν ήξερα για να δώσω το καλό παράδειγμα να με παντρέψετε με το ζόρι. Όχι και με το ζόρι. Δηλαδή δεν με θες. Αυτά θα τα συζητήσουμε μετά μεταξύ μας. Μην παριστάνετε τη μάγισσα, Δεσποινή, σαν ευλόγου και αιτίας. Και στην προκειμένη περίπτωση, τσάμπα μάγισσα είστε. Τον θέλετε, τον ερωτευτήκατε. Πάρτε το μορφωνιό να ησυχάσουμε επιτέλους. Αυτά είναι σοβαρές αποφάσεις. Δεν τις παίρνει κανείς εν μία νυχτή. Πρέπει να το γνωρίζω καλύτερα τον Ροδόλφο. Θα συζήσουμε ένα διάστημα. Όπα! Αυτά τα συζήσουμε τα κάνατε με τον προηγούμενο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ίσως κρατήθηκα με το ζόρι να μην σας πετάξω στο θερμαϊκό. Εδώ το ποτάμι της πόλης δεν το γλιτώνετε. Νομίζω, αγαπημένοι μου, ότι διαπληκτιζόμαστε άνευ λόγου και αιτίας. Αφού εκεί θα καταλήξουμε, ας καταλήξουμε μια ώρα αρχίτερα. Ναι, για να ικανοποιηθεί ο κύριος διευθυντής. Για να ικανοποιηθούν όλοι οι ηθικοί άνθρωποι, Δεσποινής. Και επιπλέον σας προστατεύω. Από τι με προστατεύετε? Από το να σας χρησιμοποιήσει, να σας βαρεθεί και να σας πετάξει. Και είστε ήδη χρησιμοποιημένοι. Ξέρουμε ότι κάποιοι άντρες ψωνίζουν από δεύτερο χέρι. Αλλά από πολλαπλό χέρι, ποιος βλάκας θα βρεθεί? Δεν έχετε σκεφτεί βέβαια και την άλλη πιθανότητα. Να βαρεθώ εγώ τον κύριο Παγουρέλη. Και να τον πετάξω εγώ. Σου δίνω 2 μέρες προθεσμία να τον αρβωνιαστείς. Σε παρακαλώ, ας τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Τι είναι αυτή η μουσική? Από πού έρχεται? Στις 8 για 2 κεφάτες ώρες θα δείτε πλούσιο παγιέτε και τη ζωζό τη φλόρε. Το βράδυ απόψε στις 8 για 2 κεφάτες ώρες θα δείτε πλούσιο παγιέτε. Στο θέατρο της πόλης σας και μένα θα θαυμάστε. Είμαι ο Τεό, ο Πράγιοβιτς. Ελάτε, δεν θα χάσετε. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και γκόλφο και Σεξπίρο. Και όποιος δεν έλθει, φίλοι μου, να ξέρει θα τον πείρω. Οι θεατρίνες τη μάραναν τη δύσμηρη την πόλη μας, που ήδη τα ήθη της κλονίζονται από μερικές και μερικούς. Δεν σας αρέσει το θέατρο, κύριε Μαργαρίτη? Κρίμα, γιατί θα γινόσασταν εξαιρετικός κωμικός ηθοποιός. Εγώ πάντως γελάω πολύ μαζί σας. Να γελάτε με τον εαυτό σας, Δεσποινής Μανδρά, που είσαστε ένα στάδιο πριν από τις θεατρίνες. Εσείς το λέτε για κακό αυτό, αλλά εμένα οι θεατρίνες μου φαίνονται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες γυναίκες. Όμοιο το ομοίο, Δεσποινής. Είστε κι εσείς το ίδιο ελαφριά και ξέμπαρκοι. Πάψε πια, Ματιέ. Και θα έλεγα να πάψετε διαπαντός, κύριε συνάδελφε, διότι η ζωή εντός ολίγου δεν θα είναι ξέμπαρκη. Θα μπαρκάρει για τα καλά. Πάμε. Διαλέξουμε μερικά κορίτσια από την πρώτη για παρανυφάκια. Που έχετε την μουαζέλ ντοντά. Ωραία, φτάσαμε και στα παρανυφάκια. Δεν μπορώ, με πιάνει πανικός. Ω, νουσούγι παζανγκράτ, μην είσαστε αχάριστοι. Ξέρετε πόσα χρόνια περιμένω αυτό τον πανικό. Αχ, ωραία θα ήταν. Εγώ θα το πω και ας γίνει ό,τι θέλει. Το πολύ πολύ να πει όχι. Αυτό θα μπει σίγουρα. Πάω. Ρόζα. Κυρία Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά, εκ μέρους όλων των κοριτσιών, θα θέλαμε να συζητήσουμε μια χάρη. Να μας πάτε στο θέατρο. Τι? Να δούμε τον περιοδεύοντα θεία σου. Πώς? Η αλήθεια είναι, κύριε Διευθυντά, πως και εσείς μια φορά μας το είχατε πει. Τι είχα πει δηλαδή? Ότι το θέατρο είναι μόρφωση. Πηγαίνετε μας, κύριε Διευθυντά, να μορφωθούμε. Λυψάμε για μόρφωση. Μόρφωση! Μόρφωση! Πώς βέρμα! Σουράδες που κόπτεστε ξαφνικά για τη μόρφωση.
Πράγματι, στο παρελθόν είχα πει ότι το σοβαρό θέατρο αποτελεί ένα είδος εκπαιδεύσεως. Αλλά για το συγκεκριμένο θίασο έχω σοβαρούς ενδιασμούς. Άλλο σοβαρό θέατρο ρεπερτορίου και άλλο θέατρο ποικιλιών, αυτό το βαριετέ, ρεβί. Πηγαίνετε τώρα στις τάξεις σας και όταν ενηλικιωθείτε θα έχετε όλο το χρόνο για να θεατριστείτε. Ελάτε, πηγαίνετε, πηγαίνετε. Μα δεν έχουμε καμία κοσμική έξοδο, κύριε Διευθυντά. Θα μαραζώσουμε εδώ φυλακισμένοι στο Παρθεναγωγείο. Πήγαινε στην τάξη σου, Παπαδεγανάκη, που θες και κοσμικές εξόδους. Άντε πήγαινε. Άκου φυλακισμένες. Δεν σας λείπει τίποτα εδώ μέσα. En effet, έχω ακούσει ότι αυτές οι ρεβιού είναι σοκάντα, δηλαδή έχουν σόκινγκ αστεία. Ναι, σίγουρα δεν είναι κατάλληλες για τις ντεμουαζέλα. Μόνο σόκινγκ αστεία. Αυτοί οι φλόρες και τα κορίτσια της πρέπει να είναι κανονικές παστρικές. Τι υπερβολές είναι αυτές, τι παλαιολιθικές αντιλήψεις. Η αλήθεια είναι, Δεσποινής, ότι πολλά ακούγονται για τις θεατρίνες. Αυτό που με μπερδεύει είναι η συμμετοχή του Τεό Κράγιοβιτς στο θίασο. Άκουσα ευκρινώς το όνομα του πριν και πραγματικά μόνο και μόνο για εκείνον θα ήθελα να δω την παράσταση. Ως φοιτητής τον είχα θαυμάσει στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν ένας λεπτεπίλεπτος σε ζων πρεμιέ, ένας μίσχος που έπαιζε θαυμάσια τον Αμπλέτο. Να ζει κανείς ή να μη ζει, ιδού η απορία. Βρε Ζωζό, γιατί να μην παίξω και αυτό το μονόλογο. Ήταν μεγάλη μου επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο. Ναι, 30 χρόνια πριν και 50 κιλά λιγότερο. Άμα βάλεις και το κολάν του Άμλετ, θα παρουσιάσουμε μία παράσταση του κολάν στην κυριολεξία. Έχετε πολύ πλάκα, κύριε Ζωζό. Εσείς όμως έχετε δυνατήσει πάρα πολύ. Άντε καλά. Ναι, όλες σας οι τουαλέτες θέλουν εστένεμα. Καλύτερα. Όχι τόσο πολύ. Από την πολλή δουλειά το πάθετε ή από καμιά στεναχώρια? Από την πολλή δουλειά, Τεό. Ξέρεις, αυτή η ζώνη δεν μ' αρέσει καθόλου. Θέλω να μου την αλλάξω, να βάλει μου περίπου σαν γι' αυτό, έτσι, να κάνει κάτι τέτοιο. Ανάλογα τι θα βρούμε στο εμπορικό. Ξέρετε, εδώ είμαστε μικρή πόλη. Δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία. Έχουμε εμείς, χρυσό μου, ένα σωρό στολίδια. Βγάζουμε από το ένα φουστάνι, βάζουμε στο άλλο. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Εγώ επιμένω ότι η παράσταση χρειάζεται μια πιο ποιοτική πινελιά. Μόλις αρχίσω να παίζω το μονόλογο του Άμλετ, θα τους είναι πάρει η ερμηνεία μου και θα ξεχάσουν ότι έχω λίγα παχάκια παραπάνω. Έχω διαβάσει για σας, κύριε Κράγιοβιτς. Στο Εθνικό Θέατρο παίζατε, Τι Άμλετ, τι Ορέστη, τι Ρωμαίο. Αχ, αλλά με διώξανε, κυρία μου. Άλλαξε η κατάσταση και με κυνήγησαν. Μα και εσύ, βρε Τεό μου, δύο πράγματα σου ζήτησε ο πατέρας σου. Να μην γίνεις κομμουνιστής και την κοιτάγκας. Και εσύ έγινες και τα δύο, Τεό μου. Σας όκαρε το κομμουνιστής, Γιατί η άλλη είναι μια πιο ευχάριστη κατάσταση. Μας είπατε πριν ότι έχετε έναν όμορφο γιο. Δεν μας τον φέρνετε εδώ να μας τον γνωρίσετε. Με πειράζετε, κύριε Κράγιοβιτς. Εγώ όμως τους λατρεύω τους θεατρίνους. Όταν ήμουν μικρή, όλοι μου λέγανε ότι μια μέρα θα βγω στο θέατρο. Ναι. Ο πατέρας μου με ανέβαζε στο τραπεζάκι του σαλονιού και τραγουδούσα. Άντε. Φίλα με και ενωμένα τα χιλιασμένουν. Φίλα με τα φίλια. Αμάν, αμάν, κυρά μου. Έλα, ας τις κορώνες και έλα να ράψεις. Που βρεθούμε και όπου σταθούμε, 100 ψώνια ξεφυτρώνουν. Καλά, χαζός είσαι. Ήρθε θέατρο στην πόλη μας και δεν θα πάμε να μπανίσουμε τις θεατρινούλες. Εντάξει, το ξέρω, εσύ είσαι ερωτευμένος, αλλά άλλο έρωτας, άλλο το μπανιστήρι. Μιλάμε, θα χαζέψουμε αφρά τα μπουτάκια. Και όχι μόνο θα τα χαζέψουμε, αλλά μετά θα πάμε στα καμαρίνια και μπουρίκια να τα πιάσουμε κιόλας. Γιατί ξέρεις, οι θεατρίνες είναι εύκολες. Πάκη, λυπήσουμε. Υποφέρω. Την αγαπάω. Τη σκέφτομαι συνέχεια. Θέλω να την αγγίξω. Να ξανανιώσω τα χείλη της πάνω στα δικά μου χείλη. Πω, αγοράκι μου. Εσύ και ραυνοχτυπήθηκες. Βοήθησε με. Τι να κάνω. Να της πας αυτό το γράμμα. Εγώ δεν μπορώ να την πλησιάσω. Ο Κυρδήμος την παρακολουθεί συνέχεια. Εντάξει. Α, και πού είσαι. Πες της να μου γράψει και αυτή. Για την ώρα να επικοινωνούμε έτσι. Με τα μπουτάκια των θεατρίνων τι θα γίνει. Θα τα πιάσουμε. Φύγε ρε. Ματμαζέλ. Oui. Σας παρακαλούμε. Πείστε τον κύριο διευθυντή να μας πάτε στο θέατρο. Αχ ναι. Τόσο
μήνες είμαστε κλεισμένες μέσα. Μόνο τις Κυριακές βγαίνουμε για να πάμε στην εκκλησία. Σας παρακαλούμε, ματμαζέλ. Ούτε καλόγριες να ήμασταν. Μα γιατί το λέτε αυτό? Και εκδρομή σας πήγαμε και θα σας πάμε εκπαιδευτικό περίπατο στο μοναστέρ της Αγίας Μαρίνας. Καλά είπα εγώ, καλόγριες.